Φαίνεται ότι περίπου 30 άτομα πήγαν νωρίτερα στο γραφείο του κυρίου Βαρβιτσιώτη, του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν. Είναι εικόνες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν άνδρες της ομάδας Δέλτα και της ομάδας Δίας στο σημείο. Το γραφείο του κυρίου Βαρβιτσιώτη βρίσκεται στην οδό Γεναδίου, όπου πήγαν να διαμαρτυρηθούν για τον άδικο χαμό των 12 ατόμων στο Φαρμακονήσι την περασμένη εβδομάδα μετά το ναυάγιο. Να σας πω ότι μπήκαν τα άτομα αυτά προκειμένου να διαμαρτυρηθούν. Δεν ξέρω αν βρίσκεται εκεί ο κύριος Βαρβιτσιώτης. Από ό,τι λένε πληροφορίες μου, δεν βρισκόταν εκεί. Και αμέσως κλήθηκε η αστυνομία. Βλέπετε στο σημείο ότι υπάρχει ισχυρότατη αστυνομική δύναμη, όπου προχώρησαν σε τουλάχιστον 20 προσαγωγές των ατόμων αυτών, που δεν φαίνεται ούτε να προκάλεσαν ζημιές, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, όμως θέλησαν να διαμαρτυρηθούν. Να θυμίσουμε ότι πριν από ένα μήνα περίπου είχε γίνει στόχος ατόμων το γραφείο του κυρίου Βαρβιτσιώτη, καθώς εξεράγει αυτοσχέδιο σε εμπριστικός μηχανισμός μέσα στο γραφείο. Υπήρχαν κόσμος εκείνη την ώρα, δεν είχαν γίνει τραυματισμοί, δεν είχε γίνει ανάληψη ευθύνης και είναι η δεύτερη φορά που πηγαίνουν άτομα προκειμένου να διαμαρτυρηθούν. Μάλιστα, αυτή η εικόνα ώρα... αυτή που παίρνουμε, Δημήτρη, είναι από την Ακαδημίας, γιατί είναι ακριβώς εκεί ένα στενάκι Γεναδίου που βρίσκεται το γραφείο του Υπουργού, το γραφείο του κ. Βαρβιτσιώτη. Βλέπουμε ακόμα πλήθος κόσμου να είναι συγκεντρωμένο και βεβαίως ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις. Ναι, υπάρχει και κόσμος μέσα, υπάρχουν αρκετές δημιουργίες των μάρτυρων. Βλέπετε στη γωνία όπου βρίσκονται και άνδρες της ομάδας Δίας και της ομάδας Δέλτα. Έφτασαν πάρα πολύ γρήγορα στο σημείο, καθώς κλήθηκαν πολύ γρήγορα. Και μην ξεχνάμε ότι στο σημείο αυτό υπάρχουν πάντα ομάδες των ΜΑΤ, είναι ομάδες περιφρούρησης και στατικές ομάδες. Έφτασαν πάρα πολύ γρήγορα στο σημείο. Σας λέω και πάλι, τα άτομα αυτά ήθελαν να διαμαρτυρηθούν για τον άδικο θάνατο των 12 μεταναστών. Αυτές είναι οι πληροφορίες μέχρι τώρα. Υπάρχουν 20 προσαγωγές. Ίσως τα άτομα αυτά να βρίσκονται έξω, περικυκλωμένα από το γραφείο του κ. Βαρβιτσιώτη. Σε λίγη ώρα, βέβαια, θα έχουμε και περισσότερη ενημέρωση.